Όπως δήλωσε η κυρία Φίτς, το απόγευμα της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της καγκελάριου της Γερμανίας Άγγελας Μέρκελ με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη τύπου και δείπνου. Στην ατζέντα της συνάντησης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα. Στο επίκεντρο της επόμενης μέρας, συνέχισε η κυρία Φίτς, βρίσκει τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ η κυρία Μέρκελ θα επισκεφτεί τη Γερμανική Σχολή της Αθήνας και θα έχει συνάντηση με Έλληνες καλλιτέχνες, επιστήμονες, διανοούμενους και εκπροσώπους γερμανικών και ελληνικών επιχειρήσεων. Η καγκελάριος θα συνεννηθεί ακόμα και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο σχεδιασμός της επίσκεψης διευκρίνησε: η εκπρόσωπος δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν αποκλείται να υπάρξουν αλλαγές, κυρίως όμως ό,τι αφορά τους χρόνους και όχι το περιεχόμενο. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσει η συμφωνία των Πρεσπών στην επίσκεψη της καγκελαρίου στην Αθήνα, η κυρία Φίτς δήλωσε: δεν μπορώ να προκαταβάλω αν η καγκελάριος θα συζητήσει αυτό το θέμα στην Αθήνα, αλλά μπορώ να πω επί της αρχής ότι η γερμανική κυβέρνηση χαιρετίζει εμφαντικά τη συμφωνία για τη διευθέτηση της διαμάχης του ονόματος και συνεχίζει να ελπίζει ότι αυτή η διαμάχη δεκαετιών μπορεί επιτέλους να λυθεί. Τώρα πρέπει να περιμένουμε τη συνταγματική αλλαγή στα Σκόπια και την επικύρωση στην Αθήνα. Τα θέματα γερμανικών αποζημιώσεων έχουν νομικά και πολιτικά οριστικά διαθετηθεί, δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο της Γερμανίας Μαρτίνα Φίτς, απαντώντας και σε άλλη ερώτηση σχετικά με το αν το θέμα θα συζητηθεί κατά την επικείμενη επίσκεψη της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα.